Όμως αυτή τη στιγμή με την υπηρεσία από σήμερα το πρωί που με συνέχεια σε επικοινωνία και επαφή διαπιστώσαμε ότι η παιδική χαρά που υπήρχε στην κοινή και ξυλώθηκε ήταν μέσα σε αυτές που λέμε εμείς ορφανές. Ξέρετε, στοιχείο υπάρχουν γύρω στις 118 παιδικές χαρές συνολικά. Έχουμε έναν αριθμό γενικά, μπορεί να είναι παραπάνω. Εκείνες που γνωρίζουμε εμείς ως υπηρεσία, τις οποίες ελέγχουμε και πιστοποιούμε, είναι 58. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιστοποιημένες παιδικές χαρές μετά από τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από τη συντήρηση που κάνουμε εμείς ως υπηρεσία, 58 παιδικές χαρές. Και είναι και άλλες 8 οι οποίες θα γίνουν τώρα καινούργιες. Έχουμε και τα χρήματα, έχει γίνει μελέτη και περιμένουμε τώρα τη δημοπράτησή τους. Από εκεί πέρα, αν σε κάθε χωριό υπάρχει μια παιδική χαρά η οποία δεν έχει δηλωθεί ποτέ στην υπηρεσία, η οποία δεν έχει πάρει ποτέ αδειοδότηση, εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Επομένως, για μας η παιδική χαρά της κοινής ήταν ανύπαρκτη. Πώς το μάθαμε? Από ό,τι μου λέει τώρα η αρμόδια υπάλληλος, η κυρία Καλιοτζή, που έχει το θέμα των παιδικών χαρών, μου λέει ότι έγινε μια αίτηση από κάποια συνδημότησά μας που μένει στην περιοχή και ζητούσε να επισκευαστεί, να γίνουν επισκευαστικές εργασίες στην παιδική χαρά και να χορτοκοπεί, γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν τα παιδιά. Από εκεί λοιπόν, αφορμόμενοι ότι υπάρχει, πήγαμε και την είδαμε, ήταν εντελώς ακατάλληλη, δεν ήταν πιστοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξυλωθεί. Εάν θα συμβεί οτιδήποτε σε κάποιο από τα παιδιά, ένα ατύχημα, και δυστυχώς έχουμε τέτοια παραδείγματα από τις Μπασχέτες, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την ξυλώσουμε και αν θα γίνει μετά μία αίτηση από την τοπική κοινότητα, η οποία θα μας αιτιολογεί και θα μας δικαιολογεί ότι χρειάζεται να γίνει μία παιδική χαρά, θα τη βάλουμε στον προγραμματισμό μας, θα γίνει μελέτη, να βρεθεί η χρηματοδότηση και να γίνει. Με πιστοποίηση και ό,τι χρειάζεται.